καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετούμε απλώς εκείνους που φεύγουν. Ησύχασε και περίμενε. Δίχως. Για να φτάσεις σε ό,τι δεν γνωρίζεις, πρέπει να πάρεις έναν δρόμο που είναι ο δρόμος της άγνοιας. Είπα στην ψυχή μου ησύχασε και περίμενε. Για να αποκτήσεις ό,τι δεν έχεις, δίχως ελπίδα, πρέπει να πάρεις τον δρόμο της ανέχειας. Αφού η ελπίδα θα ήταν για λάθος πράγματα. Για να φτάσεις όπου δεν είσαι, περίμενε δίχως αγάπη. Πρέπει να πας από τον δρόμο στον οποίο δεν είσαι. Αφού η αγάπη θα ήταν για λάθος πράγματα. Και ό,τι δεν γνωρίζεις είναι το μόνο που γνωρίζεις, και ό,τι κατέχεις είναι ό,τι δεν κατέχεις, και όπου είσαι είναι όπου δεν είσαι. Μα η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα είναι όλες τους σε αναμονή. Και τότε που είμαστε, περίμενε δίχως σκέψη. Και τότε που είμαστε, αφού δεν είσαι έτοιμος για τη σκέψη. Πες πως το τέλος προηγήθηκε της αρχής, και πως το τέλος και η αρχή υπήρχαν και υπάρχουν πάντα πριν την αρχή και μετά το τέλος, και όλα είναι πάντα τώρα. Ησύχασε και περίμενε δίχως. Όχι πια. Όχι ακόμα. Έτσι λοιπόν δεν λυτρωνόμαστε από το χρόνο, μιας και η ιστορία είναι ένα χνάρι από άχρονες στιγμές. Και τότε που είμαστε? Ποτέ δεν θα πάψουμε να εξερευνούμε, και το τέλος ολόκληρης της εξερεύνησής μας θα είναι να φτάσουμε εκεί. Ανάμεσα στις γης τους ύπνους. Εκεί από όπου ξεκινήσαμε, και να γνωρίσουμε το μέρος για πρώτη φορά. Ανάμεσα στην ιδέα και την ύλη. Έτσι το μόνο που θα μείνει στη γη να ανακαλύψουμε θα είναι αυτό που κάποτε ήταν η αρχή. Ανάμεσα στην κίνηση και την πράξη. Στο τέλος είναι η αρχή μου. Πέφτει η σκιά. Καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετούμε απλώς εκείνους που φεύγουν? Πώς τελειώνει ο κόσμος? Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με έναν βρόντο, μα με ένα λυγμό, με ένα κλάμα. Τον εαυτό μου πρέπει να ξαναφτιάξω. Μόνος μου. Κανείς δεν είναι σαν εσύ ολομόναχος. Ο καθένας είναι κομμάτι της Υπήρου, κομμάτι του συνόλου. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου ελαττώνει εμένα, γιατί ανήκω στο ανθρώπινο γένος, και έτσι
Ποτέ δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Για μένα χτυπάει. Το μέγεθος της αποτυχίας μας δίνει το μέγεθος της ανοριμότητάς μας ως είδος. Όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλας νεκροί. Αν αλήθεια θέλουμε να ζήσουμε, καλύτερα να αρχίσουμε τώρα αμέσως. Αν δεν το θέλουμε, δεν πειράζει. Αλλά καλύτερα να αρχίσουμε να πεθαίνουμε. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να πεθάνουμε. Δεν μπορεί να πεθάνει ένα πτώμα. Καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετούμε απλώς εκείνους που φεύγουν. Σημασία δεν έχει τι κοιτάς, αλλά τι βλέπεις. Και για να δεις, πρέπει να είσαι ώριμος. Και τι σημαίνει ωριμότητα? Ωριμότητα σημαίνει να μπορείς να δεις έναν κόσμο μέσα σε ένα κόκκο άμμο. Και τον ουρανό μέσα στο αγριολούλουδο. Δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά κρατάμε το άπειρο μέσα στο χέρι μας και την αιωνιότητα μέσα σε μία στιγμή. Η άχρωμη λογική μας κρύβει το άπειρο. Θέλουμε να κοιτάξουμε, αλλά η αμφιβολία μας τιμωρεί. Η αμφιβολία μας χτυπά και ορίζοντας φεύγει. Και χάνεται η ζωή μας. Ο άνθρωπος ξόφλησε. Ο άνθρωπος έπαιξε όλους τους ρόλους και φανερά κουρασμένος από τα είδωλά του, υποφέρει. Θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί για να ανοιχνεύσει τους ανοιχτούς ουρανούς, όντας και ο ίδιος ουράνιον. Πρέπει να βρούμε μια καινούρια γλώσσα. Δικό μου, δικό σου. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να είμαι ιδιοκτήτης, να κατέχω, να επιβάλλομαι, να κυριαρχώ. Και πώς να σκέφτομαι? Είναι λάθος να λέμε σκέφτομαι. Θα έπρεπε να λέμε εγώ σκέφτεται, γιατί εγώ είναι ένας άλλος. Δηλαδή, θα ξανααναλύσουμε τον έρωτα. Καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετούμε απλώς εκείνους που φεύγουν. Το παρελθόν, το μέλλον, ο φυσικός χώρος και ο καθένας από εμάς δεν είναι παρά ονόματα, μορφές σκέψης, κοινόχρηστες λέξεις, απλώς επιφανειακές πραγματικότητες. Οι απλοί άνθρωποι φαντάζονται ότι θα δουν τον κόσμο σαν αυτός να βρίσκεται εκεί και αυτοί εδώ. Πέρα όμως από όλα τα σύμβολα, τις περιγραφές,
τις γλώσσες, ο κόσμος και εγώ είμαστε ένα. Οι άνθρωποι, το φεγγάρι, ο ήλιος, το ποτάμι, το λουλούδι, τα ζώα, όλα είναι ένα. Η αληθινή γνώση δεν χωρίζεται σε τμήματα, γιατί ολόκληρη απορρέει από μία και μόνο αλήθεια. Αγάπη. Η αγάπη είναι η πηγή. Η πηγή είναι η μυστηριώδης, αόρατη δύναμη, η σιωπηλή αρχή που μιλάει ψιθυριστά. Μόνη σοφία που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε είναι η σοφία της ταπεινοσύνης. Η ταπεινοσύνη δεν τελειώνει. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δείχνουν κάτι που δεν είναι, είτε γιατί νομίζουν πως αυτό θέλουν οι άλλοι, είτε γιατί δεν τους αρέσει το πως είναι. Είναι εξαρτημένοι από τη γνώμη των άλλων και χρειάζονται απελπισμένα την επιδοκιμασία τους. Όμως η αληθινή αγάπη δεν γεννιέται από τη στέρηση, με το να περιμένουμε να καλύψει ο άλλος τα εσωτερικά μας κενά ή να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Αγαπάμε κάτι αληθινά μόνο αποδεχόμενοι αυτό που είναι. Αν σε δεχτώ όπως είσαι, θα σε κάνω χειρότερο. Αν όμως σε αντιμετωπίσω σαν να είσαι αυτό που είσαι ικανός να γίνεις, θα σε βοηθήσω να το πετύχεις. Όταν συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους όπως αυτοί είναι, τους κάνουμε χειρότερους. Όταν όμως τους συμπεριφερόμαστε όπως θα μπορούσαν να είναι, τους βοηθούμε να γίνουν αυτό που είναι ικανοί να γίνουν. Όποιος δεν κάνει τίποτε για τους άλλους, δεν κάνει τίποτε για τον εαυτό του. Όταν οι ιδέες αποτυγχάνουν, οι λέξεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες. Καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετούμε απλώς εκείνους που φεύγουν.
Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πότε. Όμως τα βράδια κάποιος κλαίει πίσω από την πόρτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν ζωές μέσα σε σιωπηλή απόγνωση. Όλη η δυστυχία των ανθρώπων προέρχεται από ένα και μόνο πράγμα. Δεν ξέρουν να βρίσκουν την ησυχία τους μέσα σε ένα δωμάτιο. Αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τουλάχιστον προσπάθησε όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ χτίζεις μεγάλα και υψηλά τριγύρω τείχη. Παρόλο που δεν ακούς ποτέ κρότους από τους χτίστες και έτσι ανεπαίσθητα κλείνεις τον κόσμο έξω από εσένα. Τι μας κρατά ζωντανούς? Τι μας επιτρέπει να υπομένουμε? Πιστεύω πως είναι η ελπίδα του να αγαπάς ή του να αγαπιέσαι. Άκουσα ένα παραμύθι κάποτε, πως ο ήλιος ξεκίνησε ταξίδι για να βρει τον γεννήτορά του, ενώ το φεγγάρι έκλαιγε απαρηγόρητο, χωρίς του εραστή του τη θερμή ματιά. Κλαίμε όταν το φως δεν αγγίζει την καρδιά μας. Μαραζώνουμε όπως θα μαράζωναν οι αγροί, όταν δεν έχουμε κάποιον να μας περιλούζει με συμπόνια. Καλωσορίζουμε αυτούς που έρχονται ή χαιρετάμε απλώς εκείνους που φεύγουν?